Καλό παλικάρι ο Αλέξανδρος, αλλά ένα καφέ δεν μας κέρασε, ρε παιδί. Λοιπόν, φίλε Αλέξανδρε, θέλουμε να μας πεις, αυτό το παπαγαλάκι είναι budget, έτσι δεν είναι? Δεν είναι budget φυσικά. Απλό budget. Απλό, αρσενικάκι. Αυτά πόσο κινούνται οι τιμές τους? Γύρω στα 18 με 20 ευρώ θα μπορούσε 18 να... με 20. Να βρει πέρα. Ναι, λίγο το ποσοστό, αλλά εντάξει. Τι τροφή θα με πρότεινες για το κουτί και τα καναρίνια μου? Το κεφράκι του, κάνα τσαμπάκι, τα μίλετ που λέμε τώρα πλέον. Το καναγλίκισμα, την καρδούλα του μπορούμε να πούμε. Α, και το πάτσε. Άμα αυτό για τα καναρίνια, τι τρώει θα δώσει? Εντάξει. Την πλήρη. Την πλήρη, τη σκινκ, εγώ δουλεύω. Στην λογοτεχνική είμαι πολύ ευχαριστημένο. Και από κούρδο για λογοτεχνική. Πάντα. Ελληνικά δεν προτιμώ τα κινέζικα να σου πει. Η Ρόγια Λιάννη είναι. Η Ρόγια, εντάξει, είναι μια τεράστια εταιρεία. Τώρα τελευταία να σου πω την αλήθεια, συνεργαζόμουν και πολλά χρόνια πριν. Απλά τώρα τελευταία ξαναμπήκαμε στο. Είναι μια απόλυτη μέτωση. Δηλαδή την παίρνεις για το ζώο και ησυχάζεις, λες εντάξει, βρήκα τη δροφή που πάει στο ζώο μου. Mm-hmm.
είναι. Έχουμε τα πάντα, βλέπω. Συσκευασίες μεγάλες, μικρές, πιλού, πεντόκυλα, εικοσάκυλα, βλέπω εδώ πέρα. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλη την γκάμα το πλελάτο. Τα καναρίγια σου που τα έχεις. Τα καναρίγια μου είναι πίσω, μπορείτε να περάσετε. Α, μπορούμε. Το μέρος είναι λίγο δύσκολο και πλέον οι καναρινάκια δεν υπάρχουν όλα. Είστε λίγο ανακατά εδώ πέρα, το να μου εξήσετε λίγο την υποτεχνική. Ωραία. Και άμμο βλέπω εδώ κάτω και... Είναι η δικιά μας παραγωγή στα καναρινά και τα πιο πολλά. Ωραία. Στα Καναρίνια οι τιμές τώρα παίζουν, μπορούν να παίξουν από 20 μέχρι 70 ανάλογο στο μαγαζί, ανάλογο στη ράτσα και μόνο στη ράτσα, εγώ θα σου πω την αλήθεια, πάμε και στο 35, 40 μέχρι εκεί τα αρσενικά. Τα απλά τα κοινά τα Καναρινάκια, 20, 25 μάξι. Κανα ιδιαίτερο έτσι Γιώργο Ξάρι τέτοια. Εντάξει, να σου πω πλέον σπάνια. Πιο πολύ στα κόκκινα, τα λιπόγορμα, τα μοζαίκ εκεί πέρα. Στα κλασικά δηλαδή. Τα κλασικά τα εύκολα που μπορεί το πρόβλημα να. Να μπορεί να τα πάρει, έτσι, δηλαδή, γιατί είναι λίγο ξεφεύγουν οι συνδέμοι. Ωραία, και η χήμα τροφούλης εδώ βλέπω. Δυναμίτης ο Αλέξανδρος. Έχεις κάτι άλλο να μας δείξεις, Αλέξανδρος. Εντάξει, από δίκη, εντάξει, δεν μετά τα ψαράκια μας, τα ενηδριάκια μας, τα οποία το πανηγύρι μας βοηθάνε πάρα πολύ εδώ πέρα στον τόπο. Μπορεί να δείτε και πανηγύρι, να δείτε εδώ πέρα. Α, τη σφαγιά, ε. Θα τραβήξουμε και τη μηχανιά τώρα, θα πάμε πιούμε ένα καφέ εκεί. Ωραία, ωραία πράγματα. Α, και τα ενηδρία εδώ, τα ψαράκια. Ρόσες, κλουβάκια για γαλιάνδρες. Να πω και κάτι, ότι ο καφές που κέρασε που πήγαν σήμερα του Αλέξανδρου άγγιζε και αυτό στην τελειότητα, όπως και του Βασίλη στην Άσυρο. Τον έκανε με τα χεράκια του ελληνικό διπλωμέτριο. Ωραία. Α, και παιχνιδάκια για σκύλους εδώ. Ωραία. Τα πάντα όλα. Δηλαδή ένας που θα έρθει εδώ θα βρει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ο Πιτσιρικάς το ευχαριστήθηκε το προκατήλ. Ευχαριστήθηκε. Γελούσα και τα μπουστάκια του που λέει ο λόγος. Ανέβασε βίντεο και το φτάζει. Ήρεμο ήταν, έτσι έτρωγε, ναι. Λέω στο χέρι κάθεται, λέει, ακόμα κύριε Γιάννη, λέει, με φοβάται λίγο. Λέω, κοίταξε, από τη στιγμή που τρώει από το χέρι σου από το κλουβί, θα το ημερέψει. Δεν είναι σαν τον άνθρωπο. Το είπα το Πιτσιρικά, ότι ό,τι μπορούμε να κάνουμε γενικά με τα ζωάκια μας είναι το φαΐ, είναι το πρώτο και το τελευταίο, δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και τι αγάπη βγάζει εσύ για το κατοικίδιο, να παίζει και αυτό. Αλέξανδρε, πόσα χρόνια έχει τη δουλειά αυτή? Σε αυτό το κατάστημα το συγκεκριμένο είμαστε στα 20, αλλά ήμασταν και πιο πριν σε ένα πιο μικρό απέναντι, περίπου άλλα 10 χρόνια. Γιατί ήταν το αμπάσκο, γιατί, μεγάλη τέτοια, μεγάλη ιστορία. Το όνομα, εντάξει, είμαι ο Μπάσκος. Είσαι ευχαριστημένος στη δουλειά, σε κούρασε, σε ευχαριστεί. Όχι, μπορώ να πω ότι το αγαπάω, μ' αρέσει και απαλύνεται, αρέσει λίγο η κούραση. Είναι λίγο πολλές οι ώρες, οπότε εντάξει. Σε ρωτάω και εγώ γιατί είδε στο βίντεο μου. Έρχεται στο μυαλό μου, πας και κάπου τα σχολεία. Ναι, γιατί είναι αγάπη μου αυτό, μου αρέσει. Και γι' αυτό σε ρωτάω. Ίσως κάποτε κάνω κάτι, θα δούμε. Θα δούμε το σας γιατί βλέπω ότι το αγαπάς και εύχομαι να. Είναι ωραία σχολεία. Έχεις να κάνεις με πουλιά. Είναι ωραία. Θα τραβήξουμε και μερικά πλάνα από την πανέμορφη μηχανιώνα. Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ. Καλές δουλειές να έχεις. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ έχουμε πραγματικά ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά. Φαίνεται ότι ταξίζεις και τέτοια άνθρωποι πρέπει να βρω, δεν μου στο ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει.
the fire.